Θα αντέξει μια το κουκουέ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε αυτή τη συμπίεση του διπολισμού? Να ξεκινήσω από αυτό που αρχίσατε και υπήρξε ο διαξηφισμός σας με τον κύριο Σακελάρη. Εντάξει, δημοσιογραφικός είναι, δεν είναι. Το αντιλαμβάνομαι. Η ψήφος κάθε φορά προς την κυβέρνηση που έρχεται είναι ψήφος διαμαρτυρίας προς την απερχόμενη κυβέρνηση. Νόμος απαράβατος, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε τώρα. Η ψήφος λοιπόν στο ΚΚΕ είναι μια ψήφος ουσιαστική. Λοιπόν, έχει δίκιο ο κύριος Αγγέλη, έπρεπε να το πούμε αυτό εμείς. Και... το μόνο κόμμα που έχει καταγραφεί παραδοσιακά σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις να παίρνει ψήφο σταθερή και ψήφο προτίμηση είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Λάθος δικό μας που δεν το είπαμε από την αρχή, κύριε Αγγέλου. Εντάξει. Μου δώστε τη χαρά να το πω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, πράγματι, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα δύο κόμματα ανεβαίνουν. Όταν λοιπόν ο διπολισμός ανεβαίνει πάρα πολύ, η συμπίεση μεταφέρεται προς τα κάτω. Δική μας εκτίμηση είναι ότι το ΚΚΕ θα αντέξει και το ΚΚΕ ενδεχομένως και να αυξήσει τις δυνάμεις του. Για ένα λόγο, είτε το ένα κόμμα ψηφίσεις, είτε το άλλο, τις αποφάσεις τις παίρνει η Κομισιόν. Βγαίνει η Κομισιόν δηλαδή, είτε Νέα Δημοκρατία ψηφίσεις, είτε ΣΥΡΙΖΑ, μία είναι αυτή η οποία κυβερνάει, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρη στο τελευταίο τρίτο μεταμνημονιακό έλεγχο, που δείχνει ότι και τα ψηφοθερικά ψίχουλα που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ προκαλούν αλλεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Αγγέλου, την ψήφο στο Γιάννη Βαρουφάκη και στο Μέρα 25, και μιλώ γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα στα οποία μοιάζουν πάρα πολύ τοποθετήσεις σας. Πώς την εξηγείτε? Ποιοι ψηφίζουν Γιάννη Βαρουφάκη? Ποιοι είναι αυτοί οι ψηφοφόροι? Με προκαλείτε τώρα. Όχι, να τα πείτε, αν νομίζετε ότι πρέπει. Λοιπόν, το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη, όπως και όλα τα άλλα κόμματα αναχώματα που έχουν εμφανιστεί σε αυτές τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, έχουν ένα στόχο. Να εκτρέψουν τον κόσμο από το να ακούσει οτιδήποτε άλλο. Εμφανίζονται όλα τα παλιά και τα παλιότερα παλιά ως νέα. Τι νέο έχει να δείξει ο κύριος Βαρουφάκης στην πολιτική σκηνή? Ό,τι είχε να δείξει το έδειξε ο Υπουργός Οικονομικών. Εάν διαφωνεί κάποιος, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά νομίζω ότι ό,τι είχε να δείξει το έδειξε. Στις 20 του Φλεβάρι του 2015. Υπέγραψε ό,τι χειρότερο. Έλεγε πάντοτε ότι συμφωνώ με το 70% των μνημονίων, με το 30% δεν συμφωνώ. Τι είπα να πει, ο λίγο έγκυος. Μάλιστα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί τι ψήφος είναι? Το είπαμε προηγουμένως, είναι ψήφος επιλογής. Και γιατί είναι ψήφος επιλογής? Ξέρουμε ότι στις εκλογές στις 7 του Ιούλη, ό,τι αποτέλεσμα και να υπάρξει, θα έχουμε κυβέρνηση. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Είτε μόνη της, είτε με κάποια βακτήρια. Εδώ. Αυτό που χρειάζεται είναι ο κόσμος να ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να έχει μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση. Δική μου εκτίμηση είναι, και πολλών άλλων, συντρόφων ή φίλων ή και δημοσιογράφων, ότι σε επόμενο χρόνο πιθανότατα τα δύο κόμματα που σήμερα κοκορομαχούν θα συνεργαστούν. Θα συγκυβερνήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Όπως χώριζε και το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Ας ολοκληρώσω και θα τα πούμε μετά. Και σας ζητώ συγγνώμη. Πρέπει να κλείσουμε, μην βάζετε φωτιά στη συζήτηση. Μα δεν κάνει. Να τον ακούσουμε λίγο, κυρία Καραμαλή. Δεν έχει ακουστεί ο άνθρωπος. Σας ζητώ συγγνώμη. Υπάρχει ανάγκη να υπάρξει μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση. Και η ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή εγγυάται μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Επιτρέψτε μου για μισό λεπτό να πω κάτι. Και κλείνουμε. Εάν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε ένα ποσοστό της τάξης 15% το 2009, δεν θα τολμούσε κανένας να φέρει μνημόνια.